να περάσουμε στην επόμενη ομιλήτρια της Εσπέρας, την δικηγόρο, κυρία Ζωηράφτη, γραμματέα σχέσεων κοινωνίας κόμματος. Είναι μια πολύ ζωτική γραμματεία, κάνει πάρα πολύ δουλειά, γιατί το κόμμα πρέπει να ζυμώνεται, πρέπει να είναι παρόν μες στην κοινωνία. Δικηγόρος λοιπόν, έχει υπηρετήσει 16 χρόνια συναντάει την τοπική αυτοδιοίκηση, εδώ ως αντιδήμαρχος και πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου του Δημοψυχικού, διατέλεσε πρόεδρος του Συνδέσμου του Δήμου για την Προστασία και την Ανάπλαση των Τουρκοβουνίων, σύνδεσμο τον οποίο μάλιστα σύστησε. Ήταν επιλαχούσα βουλευτής μετά τον Αργύρη Δινόπουλο στις εκλογές του 2015, από το 2016 είναι γραμματέας σχέσεων κοινωνίας κόμματος και βέβαια θα είναι υποψήφια βουλευτής στο βόρειο τμήμα της κατατμημένης πλέον Β' Αθηνών. Καλησπέρα σε όλους. Ευχαριστώ καταρχήν και με τιμούν με την παρουσία τους ο υποψήφιος περιφερειάρχης, ο κ. Πατούλης. Δεν αναφέρομαι σε εσάς αντιπρόεδρε, ούτε στο μιλητή. Με τιμά με την παρουσία του Δήμαρχος, ο κ. Τσιριδάκης, αλλά και όλοι οι πρώην δήμαρχοι εδώ και επικεφαλής αντιπολίτευσης τώρα, ο κ. Μαναός. Ευχαριστώ πολύ, κ. Μανέα, που είστε εδώ. Επίσης, η κυρία Ειρήνη Κατσαρού, από τις ελάχιστες δημάρχους της περιφέρειας Αττικής. Τότε και βεβαίως ο Κρήτος Πληρόφυτος πολλά χρόνια εδώ διατελεία σας δήμαρχος. Και φυσικά όλοι εσείς με τους οποίους έχω συνεργαστεί όλα αυτά τα χρόνια, ο Αργύρης Αντινόπουλος και επίσης ως δήμαρχος είχαμε και τότε συνεργαστεί και ως δικηγόρο είχαμε συνεργαστεί και τώρα θα είναι και πάλι υποψήφιος δήμαρχος Βρυλισσίων και θέλουμε τη στήριξή σας να το στηρίξουμε. Φίλες και φίλοι, όπως είπε προηγουμένως ο Βασίλης ο Κορκίδης, αγαπητός καθόλου. Είναι γνωστό και το ακούσαμε όλοι πόσο έχει βραχυκυκλώσει η χώρα και πόσο έχει χειροτερέψει η ζωή μας. Με πολύ απλά λόγια, αφού δεν μπορούμε να δανειστούμε από τις αγορές, δεν έχουμε καταφέρει μέχρι σήμερα παρά τα όσα μας ισχυρίζεται ο κύριος Τσίπρας, ότι βγήκαμε τάχα από το μνημόνιο, δεν έχουμε καταφέρει ακόμα να δανειστούμε, καθώς τα επιτόκια των ελληνικών ομολόγων είναι πάρα πολύ ψηλά και καθιστούν ασύμφοροι αυτόν τον δανεισμό. Άρα η χώρα ακόμα βυθίζεται στο φαύλο κύκλο της αφέμαξης ποιών, της μεσαίας τάξης, όλων ημών δηλαδή. Είπαμε και το ακούσαμε πόσο η φορολογία των επιχειρήσεων αλλά και των νοικοκυριών βάλει αυτούς καθ' αυτούς τους νοικοκυραίους, αυτή την τάξη την οποία ήδη ο κ. Χουλιαράκης με δική του συγκεκριμένη ουσιαστικά ρίση είπε ναι βεβαίως, εμείς οι θελημένα φορολογήσαμε τη μεσαία τάξη, οι θελημένα τα πήραμε από τους ανθρώπους αυτούς. Η αύξηση του έμφυα, τον οποίο εμείς έχουμε ζήσει στο πετσί μας όλα αυτά τα χρόνια και αν δεν είχαμε προσφύγει στο Συμβούλιο της Επικρατείας, δεν είχαμε καταφέρει ποτέ να έχουμε ουσιαστικά χαμηλότερες αξίες για τα ακίνητα μας, για μικρά ακίνητα στα οποία ζούμε όλοι. Η αύξηση των ασφαλιστικών εισφορών, η αύξηση του μισθολογίου, η επιβολή νέου μισθολογίου στους ενστόλους σήμερα παίρνουν 230 ευρώ λιγότερο το μήνα, η κατάργηση του ΕΚΑΣ σε πάνω από 50.000 συμπολίτες μας. Και η παραμονή του ΕΚΑΣ με ποσό 35 ευρώ μόνο σε 185.000 συμπολίτες μας, η καθυστέρηση απονομής 300.000 νέων συντάξεων είναι και ένας λόγος που τις παρακρατούν ώστε να εμφανίσουν αυτό το περίφημο πρωτογενές πλεόνασμα και να το μοιράζουν εκεί που πιστεύουν ότι πρέπει να μοιραστεί, δηλαδή σε δικούς τους κομματικούς εθελοντές και άλλους τους οποίους έχουν επιστρατεύσει τώρα στην κυβέρνηση. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν το προφανές. Ότι δεν μιλάμε για success story της κυβέρνησης, αλλά για επιβολή ακραίας λιτότητας και περαιτέρω φτωχοποίηση των Ελλήνων πολιτών. Αν σε όλα αυτά προσθέσουμε τις ψηφισμένες από την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΝΕΛ μόλις πέρσι, έτσι, βάσει του νόμου Κρατούγκαλου, μειώσεις που πρόκειται να έρθουν άμεσα, εάν φυσικά δεν δεχτούν οι θεσμοί να τις ακυρώσουν, ψηφισμένες, με βάση τις οποίες αυτοί οι οποίοι είχαν δουλέψει περισσότερο από 30 χρόνια θα έχουν ποσοστό περικοπής περίπου 18%. Και αυτό αφορά και ελεύθερους επαγγελματίες και υγειονομικούς, αφορά και δημοσίους υπαλλήλους με υψηλές, ουσιαστικά με υψηλές απολαβές καθ' όλη τη διάρκεια του εργασιακού τους βίου. Για να μην ξεχάσω τις περικοπές που όλοι ξέρετε και έχουν ήδη γίνει από το 2015 και μετά, εκεί που μας είχαν υποσχεθεί ότι θα δίνανε και μία ακόμα σύνταξη, τη 13η, έχουν κάνει 21 περικοπές. Τέλος, πέρσι δηλαδή, υποτίθεται μέσα με σούσεις
της διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΛΕΛ ψήφισαν ουσιαστικά και τη μείωση του αφορολόγητου και αυτή τη στιγμή είναι στα 5.600 ευρώ, που σημαίνει ότι όλοι μας, όλοι οι εργαζόμενοι το 2019, αν ισχύσουν όλα αυτά, θα χάσουν ένα μισθό και οι συνταξιούχοι θα χάσουν από 1 έως 3 συντάξεις. Αυτό είναι δεδομένο. Όλα αυτά χωρίς να υπολογίσουμε τους έμεσους φόρους από όπου μας τα παίρνουν κανονικά. Ποιοι είναι οι έμεσοι φόροι? Είναι πρώτα-πρώτα η αύξηση του ΦΠΑ στην εστίαση. Εκεί που πληρώναμε 13% για να φάμε έξω, τώρα πληρώνουμε 24%. Εκεί που δεν πληρώναμε φόρο στα ξενοδοχεία, τώρα πληρώνουμε φόρο στα ξενοδοχεία και πληρώνουμε και οι ίδιοι φόροι επιδεύματος. Και άλλα πολλά τα οποία ζούμε καθημερινά. Άρα δεν είναι τυχαίο αυτό που είπε ο κ. Κορκίδης, ότι πάνω από 3 εκατομμύρια πολίτες χρωστούν στο ελληνικό δημόσιο είτε από φόρους είτε από ασφαλιστικές εισφορές. Δεν είναι τυχαίο ότι οι ηλεκτρονικοί πληστηριασμοί έχουν ήδη προγραμματιστεί από την κυβέρνηση με το τρίτο μνημόνιο, που σημαίνει ότι φέτος θα πληστηριαστούν 30.000 ακίνητα, όσο ολόκληρος ο Δήμος, όλα τα ακίνητα του Δήμου, φιλοχρήτη ψυχικού, και του χρόνου 50.000 ακίνητα. Αυτό είναι απέτηση της Τρόικας. Δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνονται δημόσιες επενδύσεις, αφού δεν υπάρχει φράγκο στο ταμείο. Δεν είναι τυχαίο ότι καθημερινά γίνονται χίλιες κατασχέσεις σε λογαριασμούς. Και έτσι έχουν τα πράγματα, γιατί με αυτά που ψήφισαν πρέπει να πάρουν 5,1 δισεκατομμύρια ευρώ το 2018 και το 2019, και αυτά πλήττουν φυσικά ποιους? Τους πιο αδύναμους. Δυστυχώς οι αριθμοί είναι αμήλικτοι. Σήμερα ένας στους 4 Έλληνες ζει κάτω από το όριο της φτώχειας, δηλαδή αυτό που ήταν ένα κατόφλι το 2010, λίγο πάνω από τα 7.000 ευρώ εισόδημα το χρόνο, τώρα έχουμε φτάσει στα 4.500. Άρα, πάνω από 1,5 εκατομμύριο πολιτών δεν μπορούν να ικανοποιήσουν βασικές ανάγκες τους. Θα μου πείτε, είχαμε σήμερα εδώ να ακούσουμε τα χειρότερα, αυτά που ζούμε καθημερινά? Είναι όμως διαπιστώσεις τις οποίες πρέπει να τις δούμε, να δούμε ποιος ευθύνεται και γιατί, και να δούμε τι και πώς μπορεί η Νέα Δημοκρατία, όταν έρθει στην κυβέρνηση με την ψήφο του ελληνικού λαού, θα μπορέσει να τα ανατάξει. Η κρίση είχε άλλη μια πολύ σοβαρή συνέπεια για την ελληνική κοινωνία. Έχει διωγγώσει αυτές τις οικονομικές ανισότητες και έχει προκαλέσει την αποστροφή πάρα πολλών συμπολιτών μας από την πολιτική διαδικασία. Τι έχει κάνει? Έχει οδηγήσει είτε στην άκρα δεξιά, είτε στην άκρα αριστερά τους πολίτες, είτε ακόμα χειρότερο στην αποχή. Θυμίζω ότι εδώ στο Δήμο μας, τον Οκτώβριο του 2015 που έγιναν οι εκλογές, είχαμε πάρα πολύ μεγάλη αποχή. Αυτό τι σημαίνει? Αυτό σημαίνει ότι όποιος δεν πάει να ψηφίσει, ευνοεί ουσιαστικά ένα κακό αποτέλεσμα. Πώς λοιπόν μπορεί αυτή η αρνητική εξέλιξη να ανατραπεί? Η απάντηση είναι μόνο με συγκεκριμένες πολιτικές, τις οποίες ο Κυριάκος Μητσοτάκης τις έχει εξαγγείλει. Τις έχει εξαγγείλει και από το Βήμα της Διεθνούς Έκθεσης της Θεσσαλονίκης, αλλά και από ειδικές ημερίδες που έχει κάνει για την αντιμετώπιση, για την ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και την αντιμετώπιση της φτώχειας των πιο αδύναμων συμπολιτών μας. Όπως λέει ο Πρόεδρός μας, χωρίς αλληλεγγύη δεν υπάρχει κοινωνία. Γι' αυτό και αυτές οι συγκεκριμένες πολιτικές επιλογές αποτελούν την απόλυτη πολιτική προτεραιότητά του. Ποιες είναι όμως αυτές οι πολιτικές? Ήδη ο Βασίλης Κορκίδης μίλησε ότι θέλουμε μια οικονομία παραγωγική, και υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα εθνικό σχέδιο στη Νέα Δημοκρατία για τον τουρισμό, για την πρωτογενή παραγωγή, για τη βιομηχανία, για την ενέργεια και την ναυτιλία. Αυτά όλα είναι νομοσχέδια τα οποία προετοιμάζονται και θα είναι έτοιμα όταν η Νέα Δημοκρατία θα έρθει στην κυβέρνηση. Έχουμε ως οδικό χάρτη τις συμπράξεις του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα. Αν δεν γίνει αυτό, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χρηματοδοτήσουμε έργα. Όλοι το ξέρετε εσείς, οι αυτοδιοικητικοί, εννοείται, διότι δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στα κρατικά ταμεία λεφτά για να μπορέσει να γίνει οτιδήποτε. Επίσης, για την ενίσχυση των μικρομεσαίων, τους οποίους και πολύ ωραία προσωπεί ο Βασίλης εδώ. Είναι όμως ανάγκη να δώσουμε και ευκαιρίες και στους πιο αδύναμους. Η Νέα Δημοκρατία, πέραν του σχεδίου, στο οποίο σας ανέπτυξε ο κ. Κορκίδης, για ρυθμούς ανάπτυξης της τάξης του 4% για να μπορέσει να δημιουργήσει 600.000 θέσεις εργασίας καινούργιες μέχρι το 2021, έχει ουσιαστικά ένα πρώτο στόχο. Πώς θέλει να αντιμετωπίσει και να βοηθήσει τους αδυναμούς, βρίσκοντάς τους δουλειές, βρίσκοντάς τους απασχόληση. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι να δημιουργήσουμε θέσεις εργασίας, ούτως ώστε να μπορούν να μπουν στα ταμεία χρήματα και να μπορέσουν να εξυπηρετηθούν και οι κοινωνικές πολιτικές και οι πολιτικές οι οποίες αφορούν στο κράτος. Ποιος είναι ο δεύτερος στόχος? Ο δεύτερος είναι να ενδυναμώσουμε αυτούς οι υπάρχοντες
θεσμούς, τους οποίους ήδη η Νέα Δημοκρατία από το 2014 είχε νομοθετήσει. Ένας από αυτούς τους θεσμούς είναι πολύ γνωστός και πάλι στους αυτοδιοικητικούς, είναι ο θεσμός του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, το οποίο ψηφίστηκε το 2014 επί Υπουργείας Γιάννη Βρούτση. Είναι αυτό που πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ και το μετονόμασε και ΑΟ. Δηλαδή, ελάχιστο, όπως το λέει, το ξεχάσει και την ονομασία. Είναι το εισόδημα το οποίο παίρνουν οι πιο αδύναμοι συμπολίτες μας. Αυτό πώς είχε σχεδιαστεί? Είχε σχεδιαστεί για να υπάρξει μια εισοδηματική ενίσχυση των αδυνάμων, να υπάρχει παροχή κοινωνικών αγαθών στους πολίτες με κοινωνικό τιμολόγιο, επίσης με βιβλιάριο απορίας, με ένταξη σε προγράμματα κοινωνικού παντοπολίου και επανένταξη στην αγορά εργασίας. Τι έλεγε τότε ο κ. Τσίπρας επ' αυτού? Έλεγε ότι αυτό είναι ένα πλεόνασμα το οποίο εμφανίζεται και είναι σεσημασμένο, κρύβει την απάτη της σημερινής σας πολιτικής. Είναι η καταστροφή των επιχειρήσεων αυτό το πλεόνασμα. Είναι η ζωή εν τάφο στα νοσοκομεία. Είναι η ασυτεία των παιδιών. Αυτά μας έλεγε και μετά το μετονόμασε, όπως είπαμε. Τι έκανε όμως? Ενώ είχε προβλέψει ότι θα δώσει γι' αυτό 760 εκατομμύρια, έδωσε μόλις 200 εκατομμύρια, άρα και το εισόδημα των αδυνάμων το πετσόκοψε πέρσι και φέτος έχει επίσης φροντίσει να βάλει πολύ λιγότερο στον προϋπολογισμό. Τι λέει η Νέα Δημοκρατία? Η Νέα Δημοκρατία λέει ότι θα το αυξήσει, θα το πάει στο 1 δισεκατομμύριο από τα 760 που προβλέπω το 2018. Δεύτερο κίνητρο θα είναι χωρίση μικρών δανείων. Ο πρόεδρος μας έχει επιμείνει πάρα πολύ σε αυτό. Είναι η μικροπιστώση, τα microcredits που λέμε. Είναι ένα μέτρο στο οποίο πιστεύει πάρα πολύ η Νέα Δημοκρατία. Αυτό έχει εφαρμοστεί στη Γαλλία. Είναι άνθρωποι οι οποίοι ήταν άνεργοι, πήραν ένα δάνειο 5-10.000 ευρώ, αποπλήρωσαν τις δανειακές τους υποχρεώσεις και κατάφεραν να δημιουργήσουν μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις. Αυτό έχει δώσει δουλειά σε ανθρώπους που ήταν πραγματικά στο περιθώριο. Μικρές δουλειές, οι οποίες όμως λειτουργήσαν σε πάρα πολύ μεγάλη κλίμακα. Το επίδομα ανεργίας. Το επίδομα ανεργίας έχει επίσης περιοριστεί και το παίρνουν μόνο 121.000 συμπολίτες μας, ενώ το 2011 το παίρναν 224.000. Εκεί έχουμε προβλέψει επίσης κάποια χρήματα παραπάνω, ούτως ώστε να υπάρχει ενδυνάμωση και στήριξη των ανθρώπων οι οποίοι είναι άνεργοι. Τέλος, θα πρέπει να γίνει αναδιάρθρωση του ΑΕΠ. Τι είχαμε δει στο κράτος? Το κράτος, ξέρετε, είχε πάρα πολλά προβλήματα όσον αφορά την επικοινωνία των υπηρεσιών μεταξύ τους. Δεν επικοινωνούσαν καταρχήν οι εφορίες μεταξύ τους. Δεν επικοινωνούσαν τα κέντρα ουσιαστικά τα οποία κατέγραφαν τους αναπήρους. Δεν επικοινωνούσαν, δεν ξέραμε πόσους δημοσίους υπαλλήλους είχαμε. Αυτό είναι ένα από τα προβλήματα τα οποία είχε η προηγούμενη, ουσιαστικά τα προηγούμενα χρόνια και εκλήθημε να τα αναπληρώσουμε. Τι λέει λοιπόν τώρα η Νέα Δημοκρατία? Λέει ότι ο ΑΕΒ, ο οποίος έχει ουσιαστικά όλους τους ανέργους, πρέπει να ενοποιήσει, να κάνει τη δουλειά της ενοποίησης των μητρών. Το κάθε ένας έχει το δικό του μητρό, άλλο έχει ο Δήμος, άλλο έχει το επιμελητήριο, ούτως ώστε να μπορέσουμε μέσα από εκεί να έχουμε και μέσα από τα κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ουσιαστικά ανθρώπους οι οποίοι θα εκπαιδεύονται εκεί. Τέλος, ένα πρόγραμμα το οποίο έχει επίσης εκπονηθεί είναι ουσιαστικά να δοθεί ένα φιλόδοξο πρόγραμμα να δοθούν ψηφιακές δεξιότητες με πιστοποίηση σε παιδιά κάτω των 35 ετών για να μπορέσουν να μάθουν πολύ γρήγορα ηλεκτρονικούς υπολογιστές και έτσι να βοηθηθεί ουσιαστικά και να εκπαιδευτούν σε βασικές γνώσεις προγραμματισμού. Τέλος, η στήριξη της οικογένειας. Κοινωνική πολιτική χωρίς στήριξη της οικογένειας δεν μπορεί να υπάρξει και είναι δέσμευση της Νέας Δημοκρατίας ότι κανένα παιδί δεν θα μείνει εκτός παιδικού σταθμού, ότι το αφορολόγητο για κάθε παιδί θα αυξηθεί και θα είναι για 1.000 ευρώ το κάθε παιδί, αλλά αν έχεις 4 παιδιά θα έχεις τουλάχιστον 4.000 αφορολόγητο. Και βεβαίως θα διατηρήσουμε εμείς τη δέσμευσή μας για τα ολοήμερα σχολεία με σχολικά γεύματα εξασφαλισμένα. Κλείνοντας, αποτελεί εθνική προσπάθεια η διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Είναι μια εθνική προσπάθεια, η οποία όμως δεν μπορεί να είναι αποκλειστικά του κράτους προσπάθεια. Η τοπική αυτοδιοίκηση, η κοινωνία των πολιτών, οι εθελοντικές οργανώσεις, η εκκλησία, οι φορείς της ιδιωτικής πρωτοβουλίας καλούνται και εδώ πέρα να υπηρετήσουν τον δικό τους το ρόλο. Υπάρχει και έχουμε ετοιμάσει ένα ειδικό νομοσχέδιο για την ορθολογική οργάνωση του εθελοντισμού, ούτως ώστε να ξέρουμε και πώς θα λειτουργεί και την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού όλων αυτών των ανθρώπων που έρχονται και στις δημοτικές δράσεις και πραγματικά από το υστέρημα του χρόνου τους δίνουν δουλειά, δίνουν προσωπική εργασία, να μπορεί να αξιοποιηθεί και αυτό το δυναμικό και η τεχνογνωσία του.
Και βεβαίως, επειδή πιστεύουμε ακράδαντα ότι και η επιχειρηματική κοινότητα πρέπει να κάνει και να βοηθήσει στις δράσεις κοινωνικής αλληλεγγύης, βλέπουμε τις δράσεις που γίνονται από τα μεγάλα κοινοφιλή ιδρύματα, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ίδρυμα Ωνάσιο τελευταία, το οποίο επεκτείνει έτσι και το Ωνάσιο καθηγητικό και βάζει ουσιαστικά μονάδα μεταμοσχέσεων, και αυτές πρέπει να αποτελούν οδηγό για τους υπόλοιπους επιχειρηματίες να κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν περισσότερο. Τελειώνω. Κυρίες και κύριοι, η φτωχοποίηση σταματά με δράσεις και όχι με λόγια. Είμαστε φιλελεύθεροι, αλλά πιστεύουμε στο κοινωνικό κράτος. Αυτό ήταν η μεγάλη ευρωπαϊκή κατάκτηση από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και δεν πρέπει να το αφήσουμε να χαθεί. Εκείνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ξαναβρούμε πόρους για να χτίσουμε ένα κοινωνικό κράτος που θα είναι έξυπνο, λιτό, αποτελεσματικό, και να γκρεμίσουμε το κομματικό κράτος που έκανε μικροεξυπηρετήσεις στη ζούλα. Πρέπει να ξαναχτίσουμε ένα αποτελεσματικό κοινωνικό κράτος. Πριν τις εκλογές θα υπάρχει έτοιμο το τελικό εθνικό σχέδιο για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας του μέλλοντος, με έμφαση στην ανάπτυξη, στην κοινωνική συνοχή και τη δημόσια ασφάλεια, που είναι οι όψεις της Ελλάδας που οραματιζόμαστε. Γιατί το χρωστάμε στους γονείς μας, και ευχαριστώ τη μητέρα μου, Ελένη Ράπτη, που είναι εδώ μαζί μας. Το χρωστάμε στην γενιά μας και πάνω απ' όλα το χρωστάμε στα παιδιά μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.